παιχνίδι μας και υποδεχθούμε την αγαπημένη Ρώμα, ναι, να δώσουμε τα δώρα από την νιώτη που τα χρωστάμε. Το έχεις το iPad. Το, ωραία. Κλείστε μου το ακουστικούλι. Ελένη, λέγε. Stop. Ωραία. Ρένια, αναγνωστάκι. Δίνω και εγώ και στην από κάτω. Πάμε. Έχεις γίνει στο παντζού. Πάμε, ναι, πάμε. Δεν άκουσα τι είπε και κατευθείαν. Τρία. Πέντε βρε μέρη, δεν είναι. Έλα, έλα, stop. Stop. Και δίνω και. Α, να δώσω και στο Γιώργο, ρε παιδιά, να δώσω την κοπέλα του, επειδή ο Φραγκολιάς πάντα θέλει άντρες. Αυτά τα δώρα από την Νιώτη, την υπέροχη εταιρεία με τα φυσικά καλλιντικά από τη Θεσσαλονίκη που πολύ μας εντυπωσίασε. Σε λίγο θα κάνουμε και την άλλη κλήρωση με τα ημερολόγια. Πάμε να δούμε πόσο καλά ξέρουμε αυτή τη γυναίκα. Ναι. Υπέροχη, την ηθοποιώ. Που είναι και ανανεωμένη και αδυνατισμένη και με πιο ξανθά μαλλιά, νομίζω. Είναι πολύ, είναι σε πολύ και καλή τόσο φάση. Καλή. Ποιο είναι το όνομα του ρόλου της στον Αστέρα Ραχούλας? Γιώτα Σκυρογιάννη. Άρε, Φραγκολί. Το θυμόμουν. Το Σκυρογιάννη το θυμόμουν. Πέρα, ναι, σίγουρα. Εγώ το Γιώτα θυμόμουν. Πέρα από τη δραματική σχολή, τι άλλο πτυχίο έχει? Νομική Αθηνών. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα που τα πεις κιόλα. Εγώ, Βασιλάκης. Βασιλάκη, δεν ξεκινάς καλά. Σε ποια περιοχή της Ελλάδας έχουν γίνει τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα? Εκεί προς Αρκαδία είναι, κοντά στην Τρίπολη. Λεωνίδιο. Τα έχει βγει όλα. Το Λεωνίδιο έχει ζαματινούλα. Δάρα και Λεβίδι, παιδιά. Στο Λεβίδι, στο Λεβίδι που είναι εκεί έξω τα Τρίκαλα. Όχι. Μην ξανήκεσαι, βρε παιδιά. Ποια συνάδελφό τη είναι και κουμπάρα τη? Η Μαρία Καμπογιάννη. Μπορεί να πας από την κυρία Δασκαλάκη σταθμαρχήνα προς οπαρχήνα. Γιατί δεν τα πάμε καλά. Πανολεθρία. Πανολεθρία. Τι ήταν αυτή? Ευτυχώς που έρχεται και είναι λαμπερή και είναι όμορφη και είναι ταλαντούχα. Η Ρώμα, ναι, μαζί μας. Μα ένα χιωτάκι δεν μπορεί παρά να καλέ είναι λαμπερή. Και και βάλες και δύσκολο. Σπύρο όμως, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Και ειδικά σήμερα είναι μια παιδιά πολύ ωραία μέρα για τον Άλφα. Κανονικά εμείς οι δύο ότι όλα τα χιωτάκια είναι λαμπερά και όλα. Κανονικά όμως εμείς δεν έχουμε πολύ καλές επαφές. Ναι, είμαστε εχθροί. Γιατί εγώ είμαι Παραδεισίου, εσύ είσαι Αστέρας Ραχούλης. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κάνω. Κύριο Μα, εδώ θα καθίσει. Εδώ έχουμε βάλει και το καφεδάκι σου. Θέλω μια και ήρθε και πριν πούμε τα δικά μα, επειδή σήμερα έχουμε μια πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα στον Α. Είναι η κακιά τη υπόθεση. Δεν πειράζει, την αγαπάμε. Κακιά καλή είναι η Ρώμα, ναι, λέει, γιατί είναι αντίπαλο. Θα βλέπουμε κάποια πλάνα, γιατί πραγματικά μαζί με το η λέξη που δεν λε, ο Αστέρας Ραχούλας είναι νομίζω οι δύο πρεμιέρες που όλοι περιμένουμε και έχουμε συζητήσει πολύ εδώ στο σταθμό. Να μας δώσει λίγο το κλίμα για το σενάριο, για την υπόθεση. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω να σας ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μία σειρά που επειδή την είδα τώρα και το έχω φρέσκο στην την εικόνα, νομίζω ότι θα καθυλώσει και μόνο από το αισθητικό αποτέλεσμα που έχει. Πρώτον, είναι για μένα από τις καλύτερες σειρές αισθητικά που έχω λάβει μέρος, χωρίς βέβαια να κυρώνω τίποτα, γιατί έχω κάνει και μεγάλες επιτυχίες και θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Η ιστορία έχει να κάνει με Αστέρας Ραχούλας, είναι το αντίπαλο χωριό, εγώ είμαι στο Παραδείσι, σύζυγος δημάρχου και πρώην σύζυγος του δημάρχου του Αστέρα Ραχούλας. Α, είστε κυρία Προέδρου, ναι, που λέμε. Ναι, 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 ακριβώς. Αλλά είσαι και το κόκκινο πανί, γιατί ήσουν με τον άλλον και τώρα είσαι με. Έτσι. Ναι. Παλεύουν αυτά τα δύο χωριά, ποιο θα υπερισχύσει, ποιο θα νικήσει, μέσα από την ομάδα, γιατί θα διεξαχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, για να πάρουν στο χωριό τους το γήπεδο, το οποίο έχει εγκριθεί από τα ΕΣΠΑ. Και τώρα όπως θα κερδίσει να πάει εκεί το γήπεδο να γίνει. Μια ιστορία, παιδιά, που είναι πολύ κοντινή συνότροφια του Έλληνα. Αυτά που γίνεται στην ελληνική επαρχία, η ομάδα του χωριού είναι, ας πούμε, για το χωριό. Σαν τον δάσκαλο με την εκκλησία. Είναι η προβολή, είναι το κομμάτι που προβάλλει το χωριό στα άλλα χωριά και γενικά, άμα πάει και πάρα πολύ καλά, και σε όλη την επικράτεια. Άρα εσείς ήσουν παντρεμένοι με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, που είναι δήμαρχος της Ραχούλας. Και νυν με τον Δάνη Κατρανίδη που είμαστε στο Παραδείσι. Ο Γεράσιμος έχει κάνει άλλο γάμο? Όχι, μέχρι τώρα όχι. Σας έχει μια κόρη. Αυτό. Έχουμε και μια. Ναι, ξεπέραστε. Άρα μιλάμε για μια κωμωδία. Για μια κωμωδία πολύ καλογραμμένη και νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε. Γιώργος Κριτικός, υπέροχος, και Νίκος Κριτικός, υπέροχος στη σκηνοθεσία. Νίκος Κανέλος,
εξαιρετικός στο... στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία, ο φωτισμός μαγικός, θα το δείτε. Δεν θέλω να λέω τώρα, γιατί νιώθω λίγο άβολα ότι πρέπει να πω για μια σειρά στην οποία παίρνω μέρος. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα το δει ο κόσμος και θα καταλάβει και θα με δικαιώσει. Ας δούμε με ένα μικρό απόσπασμα. Καταφέραμε να ξεκλέψουμε κάποια πλανάκια. Ωραία. Και να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, καταπληκτική διάλογη, πολύ γέλιο και είναι μια μικρή γεύση. Αλλά και έχεις δίκιο και για τη φωτογραφία, δηλαδή είναι στο επίπεδο ταινίας. Α, έτσι ακριβώς. Χαίρομαι που το λες και το εντόπισες. Είναι, νομίζω, όταν είδαμε το ξεκίνημα, τους τίτλους, καθυλωθήκαμε κι εμείς. Δηλαδή, που παίρνουμε μέρος στη σειρά, λέμε, δεν το πιστεύω. Εμείς σύριαλ κάναμε. Αυτό είναι ταινία. Είναι καταπληκτικό. Ο Ζαγορίτης, λοιπόν, που λέει, για να το διευκρινίσω, είναι τον υποδίεται τον προπονητή, ο Καριστινός. Και έρχεται στο χωριό και είναι το Μήλον της Έρηδος. Ποιος, ποιος από τα δύο χωριά, τέλος πάντων, θα τον θέλει για την ομάδα. Κυρίως, βέβαια, στον Αστέρα είναι το ζητούμενο. Εκεί θέλει να προπονήσει τους παίχτες εκεί. και το, αν θα έλεγα τι έχει που είναι σημαντικό για τη σειρά, γιατί λες, εντάξει, είναι μια κωμωδία, είναι μια σειρά που ενδιαφέρει, που θα γελάσει ο κόσμος, που θα τον καθυλώσει, ελπίζω να θα ψυχαγωγηθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι συσπυρώνει τους ανθρώπους, το μήνυμα εντός εισαγωγικών θα μπορούσα να πω, συσπυρώνει τους ανθρώπους αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε όλοι σε ένα κοινό στόχο. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη σειρά. Γιατί μαζεύεστε, ας πούμε, στο χωριό και έχετε ένα κοινό στόχο να πάρετε το γήπεδο. Ναι, και το κάθε χωριό ξεχωριστά. Ναι, όλοι έχουν ένα κίνητρο πολύ ισχυρό, στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα και το ποδόσφαιρο, για να προσπίσουν το κοινό καλό. Μου είσαι λίγο Μαντάμ Σουσού στο έργο, δηλαδή φαντασμένη, ντυμένη ή όχι, έτσι είναι το λίγο. Ναι, ναι. Η Κίκα η Καράμπελα κάνει αυτά τα φοβερά κουστούμια. Ναι. Τις καπελαδούρες και τα... Άρα αυτός ήταν ο λόγος για να διαβάσεις το σενάριο και να πεις ναι, αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω από την αρχή. Ο λόγος εννοείς το κίνητρο, το πέρα από... Ναι, ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που σε έχουμε δει, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ναι, νομίζω ότι για κάθε έναν από εμάς ηθοποιό, αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που... Θα θεωρούσα λογικό σαν κίνητρο για να υποδηθεί ένα χαρακτήρα, είναι το όλον. Δηλαδή όλη η σειρά, όλο το κείμενο που διαβάζει, να του προξενήσει ένα ενδιαφέρον γιατί τον προχωράει λίγο παρακάτω. Μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά έχεις αισθητήριο της επιτυχίας, δηλαδή ενώ στα εγκλήματα που έγινε τεράστια επιτυχία. Διαβάζοντας ή παίζοντας τα πρώτα επεισόδια, είχε συνέστηση ότι θα αγαπηθεί τόσο πολύ ή αντίστοιχα τώρα? Κοίταξε να δεις. Τώρα, μιας και ανέφερες τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα όταν ξεκίνησαν, δεν υπήρχε πιο χαμηλά νούμερα. Δηλαδή, είχαν φτάσει πάτο. Για πόσο και στην αρχή, τα πρώτα επεισόδια. Και εμείς, επειδή το πιστεύαν πάρα πολύ και μας άρεσε πάρα πολύ και γελούσαν πάρα πολύ, είχε ένα, τότε πριν τώρα, είχε ένα 18, black humor, 10, ένα ιδιαίτερο χιούμορ ακριβώς, λέγαμε τι γίνεται τώρα, πού θα πάει αυτό, θα αγαπηθεί, θα ενδιαφέρει. Ήμασταν πολύ τυχαίροι και αγαπήθηκε. Επομένως, δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, έχω ένα κριτήριο βέβαια, διαβάζοντας ένα κείμενο για να πω το ναι. Από μ' αρέσει, σωστό, δεν μ' αρέσει. Σωστό. Και βάσει των άλλων σειρών που έχω κάνει και των χαρακτήρων που έχω υποδηθεί, μπορώ να κρίνω τι με ενδιαφέρει και τι οσμίζομαι ότι μπορεί να ενδιαφέρει και το κοινό. Αλλά δεν πάει να πει ότι είναι και σιγουράκι. Ότι έχεις και την βέβαια βλέπεις και όταν δεις και το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις, έχεις ένα ένστικτο που λέμε στα πράγματα. Επαγγελματικά, συγγνώμη. Όχι, και το ένστικτό μου ελπίζω να μην με διαψεύσει, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό για αυτή τη σειρά. Όσο σε ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε γίνει έναν άνθρωπο ήρεμο, χαμηλών τόνων, επαγγελματία πάρα πολύ. Το ταλέντο είναι διαφυσβήτητο. Τι μπορεί να σε εξοργήσει σε ένα συνάδελφό σου, ώστε να φτάσει να μην μιλήσει μαζί του, γιατί, δηλαδή να κάνετε γυρίσματα και να είστε τέλος πάντων να υπάρχει μια κόντρα. Γιατί έχω τη συνέντευξη του Χρήστου Χατζηπαναγή, που έλεγε ότι περάστηκα. Χατζηπαναγιώτη, συγγνώμη. Δεν μπερδέψα με τον ποδοσφαιριστή του. Που έλεγε ότι περάσατε ένα διάστημα αρκετά μεγάλο που δεν μιλούσατε και πάνω στη σκηνή. Επειδή είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει και δεν θέλω καθόλου να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, γιατί θεωρώ σήμερα μια πολύ χαρούμενη μέρα για μένα και για τους τηλεθέατες. Αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Συμβαίνει, έχει συμβεί και αυτό. Να μην μπορεί να επικοινωνήσει. Να μην υπάρχει καλό κλίμα. Είμαι πολύ τυχερή, γιατί μέχρι τώρα στις δουλειές μου μόνο καλό κλίμα υπάρχει. Και στις συνεργασίες μου, εξαιρετικό. Και σε αυτήν που είμαι τώρα στον Αστέρα. Είναι μαγικό το κλίμα. Ρε Σύρο, συγγνώμη τώρα για αυτό το... Αλλά όταν σε είδα, λέω αδυνάτισες, ομόρφινες.
Είσαι σε ωραία φάση, δεν ξέρω. Λόγω της τηλεόρασης, παιδιά, λόγω του Σύρια. Έχουμε κίνητρο. Το λέω και το εννοώ. Εμείς είμαστε και λίγο. Μαζί. Όχι. Δεν είμαι, ξέρεις... Δεν έχεις την ωρεοπάθεια να κάνω δίαιτα σόνι και ντέα. Μαμά, δεν είσαι καθόλου ωρεοπαθής μου. Τι είναι αυτό με εσένα, μου λέει, για όνομα Θεού. Δεν το έχω. Όταν είναι να παίξω... Είμαι πιο χαλαρή μόνο, εντάξει. Η κόρη τώρα που αδυνάτησες... Με αυτό θα πορευτούμε. Που αδυνάτησες και είσαι πιο έτσι... Πιο, και εσύ αδυνάτησα, δηλαδή λες και ήμουν φουβάλα. Όχι, προς Θεού. Αλλά εμένα μου ήταν, δεν ξέρω, που άνοιξες το μαλάκι σου, φοράς αυτό που το κολλητό φόρεμα. Που έχασες 700 γραμμάρια. Παιδί μου, είμαι αδύνατη και μου φαίνεται μόλις χάσω το λιγάκι το κάτι της. Εντάξει, είναι καλύτερο, γιατί στην τηλεόραση αφού μας παχαίνει, δεν το ξέρουμε όλοι. Έτσι είναι, θέλει λίγο να... Είμαστε σε μια δουλειά που δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου, έτσι καλύτερο. Εντελώς, εγώ... Δεν λέμε τώρα Αρναούτογλου και τα λοιπά. Μια χαρά είναι. Ο Γρηγόρης, εντάξει, μια χαρά είναι. Το κρατάει. Το κρατάει. Και στα ρόβα. Κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Μου λες ότι η κόρη σου λέει, ρε μαμά, δεν είσαι καθόλου ωραιοπαθής. Ποια είναι, ας πούμε, πολυτέλεια που θα χαρίσεις τον εαυτό σου. Εντάξει, θα βάψω το μαλλί μου, θα περιποιηθώ τα νύχια μου, αυτά τα απλά. Ένα μασάζ να κάνεις. Ναι, καμιά φορά αυτά, αλλά δεν έχω αυτή την οτροπία. Μ' αρέσει όμως που την έχουν γενικά οι άνθρωποι και προσέχουν τον εαυτό τους και μ' αρέσει να βλέπω ωραίες γυναίκες και ωραίους άντρες, καλοβαλμένους, ξέρεις, να μην παρετούνται, να μην αφήνονται. Ναι, το παραπάνω είναι υπερβολικό. Και ο άντρας σου είναι πολύ ωραίος άντρας. Καλοί είμαστε γενικά. Η κόρη σου που είναι σε αυτή την ηλικία. Πώς είναι, θέλει να βαφτεί, να ντυθεί, είναι η κόρη σου έτσι διαφορετική. Είναι κοκετούλα, κοκετούλα. Είναι όπως όλα τα παιδιά των 19 χρόνων, μωρέ, αφού τα παιδιά τώρα είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς, ναι. Έχουν άλλη αντίληψη, άλλη νοοτροπία. Αυτή σπουδάζει και χορό και... Επομένως το σώμα παίζει πρωταρχικό ρόλο. Όμως σου λέγε η κόρη ότι έχω γνωρίσει ένα παλικάρι, ας πούμε, κάνα 2-3 χρόνια μεγαλύτερο και το βλέπω σοβαρά το θέμα και τα λοιπά και σκεφτόμαστε σοβαρά, τι θα της έλεγες? Κοίταξε, άμα έρθει η ώρα της, αλλά νομίζω δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της, είναι μικρό το παιδί. Έτσι, θα συμφωνήσω, μετά τα 25 αλλάζει κασέτα. Ναι, αλλά δεν νομίζω, είναι προσανατολισμένη στα αυτά που θέλει να κάνει και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι φοιτήτρια Παντίου και είναι και στο χορό, σπουδάζει και χορό, οπότε... Συγγνώμη, αυτή είναι η κόρη σου. Ναι, κούκλα. Ναι, αυτή είναι η μάνα. Ναι, όχι, πριν ήταν μάνα κόρη. Είναι, ναι. Το μπλε μάτι, εγώ ποιον το πήρε από τη γιαγιά. Γιαγιά, πεθερά. Κούκλα, τι ωραίο μάτι. Είχα δει την πεθερά και λέω, μπορεί να μου κάτσει παιδί γαλανομάτικο. Το ότι η κορούλα σου σπούδασε νομική ακριβώς όπως και εσύ, παρόλο που... Δεν σπουδάζει νομική, η κόρη μου δεν σπουδάζει νομική. Α, πάντιο, κοινωνική ανθρωπολογία. Ναι. Το ότι εσύ σπούδασες νομική, παρόλο που δεν το επάγγελμα, δεν το εξέλιξες και δεν το άσκησες ποτέ. Ήταν όμως ένας λόγος και για την κόρη σου να πει ότι μ' αρέσει ο χορός, μ' αρέσει κάτι άλλο, αλλά θα πάρω και ένα πτυχίο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι την επηρεάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση και έπαιξε ρόλο βεβαίως αυτό που λες. Όταν το παιδί δεν το αφήνεις ελεύθερο με την έννοια ότι εντάξει, παιδί μου, κάνω ότι γουστάρεις και αγαπάς, αλλά το καθοδηγείς τροποντινά και του λες ότι ξέρεις να. Κάνω αυτό που κάνω τώρα στη ζωή μου, έχω πετύχει αυτό που αγαπούσα. Αλλά έχω και ένα δίπλωμα. Αλλά έχω και ένα, ναι, έχω και ένα πτυχίο, το οποίο βέβαια δεν μου χρησιμεύσε πουθενά και το ξέρει, με την έννοια της πρακτικής ενασχόλησης με αυτό. Το παιδί επηρεάζεται και νομίζω καλά είναι που επηρεάζονται τα παιδιά. Προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, και που δημιουργούν θετικά πρότυπα. Όσον αφορά στο κομμάτι των σπουδών και της περαιτέρω, ας πούμε, μόρφωσης τους. Σωστό. Την προοπτική να φύγει έξω την έχετε σκεφτεί, έχει συμπληρωθεί με αυτή την... Ναι, εγώ της το λέω κιόλας, δεν έχω θέμα, γιατί όχι. Αν, επειδή ο χορός είναι και ένα πράγμα που εδώ πέρα δεν έχει μεγάλη... Δεν έχουμε εξής... Δεν είμαστε και ναι, ούτε Αγγλία, είμαστε ούτε Αμερική, ακριβώς. Είναι διαφορετικά. Αν το παιδί θελήσει να πάει για να εξακολουθήσει και να αναπτύξει τις σπουδές της, γιατί όχι. Θα πας με το ταπεράκι στο αεροδρόμιο να το αποχαιρετήσεις κλαίγοντας με το μαντήλι, το δε, που θα το βάλεις. Όλα. Η Ελληνίδα μάνα δεν αλλάζει. Ήταν η επιλογή σου να μην κάνεις δεύτερο παιδάκι, δηλαδή ήταν το ήθελες, εννοώ, ή πέρασαν τα χρόνια και δεν όχι, το... Όχι, δεν ήταν, ναι, ήταν θα έλεγα επιλογή μας, αλλά δεν είχαμε πει ποτέ ότι αν προκύψει, βέβαια θα μου πεις για να προκύψει πρέπει να θες και εσύ, να είναι δηλαδή μέσα στο πλάνο σου, πιο πολύ προς το ότι ήταν επιλογή, γιατί ήταν μια περίοδος της ζωής μου τότε που δούλευα πάρα πολύ, είχα και σύρια, είχα και θέατρο, και έβλεπα ότι δεν ήθελα να αφήσω το παιδί, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα και να το μεγαλώνουν
Οπότε νιώθεις ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις δύο παιδιών. Ναι, ένιωθα δυσκολία σε αυτό το πράγμα. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, μπορεί να είχες αποφασίσει να προσπαθήσεις για ένα δεύτερο παιδάκι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά δεν είναι και κάτι που το... Που το σκέφτεσαι και λες. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι... Εντάξει, okay, έτσι ήταν να γίνει και έτσι έγινε. Πολύ ωραία. Το έχω δηλαδή τοποθετήσει έτσι για να μην έχω και ενοχές, γιατί κάποια στιγμή η Φέδρα ήθελε όταν ήταν μικρή. Εσύ τα έκανες μαζί τα μικρά και είσαι μια χαρά στη χέρι. Μην νομίζεις, δεν το αποφάσισα κιόλας. Εμένα σε ένα σημείο άρχισε να το λέει, να το ζητάει. Ναι. Έβλεπε τα άλλα παιδάκια που είχαν αδερφάκια και αυτά. Ναι. Και άρχισε να μου το ζητάει. Της το εξήγησα λίγο και... Εντάξει, το δέχτηκε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς το παιδί, οπότε... Αλλά εντάξει, έπαιρνε όλη την μια χαρά. Η Ρώμα, πάμε και στα θεατρικά σου, γιατί μετά από μια τεράστια επιτυχία με τη Συμβολιογράφο, τώρα θα βρίσκεσαι στο Εθνικό, σωστά? Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί δεν είχα περάσει ποτέ από το Εθνικό, παρά μόνο όταν ξεκίναγα την καριέρα μου, ας πούμε. Και τώρα, μετά από... πολλά χρόνια πια πορεία στο θέατρο, η Λίλη Μελεμέ, που είναι σκηνοθέτης, με κάλεσε να παίξω στον Εξενταβελώνη, το Φιλάργυρο του Μολιέρου. Εξενταβελώνης μεταφρασμένο από τον, και διασκευασμένο από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, στο Εθνικό, στη Νέα Σκηνή. 22 Δεκεμβρίου θα έχουμε πρεμιέρα, έχουμε μπει όμως σε διαδικασία προβών. Ναι, με εξαιρετικούς συναδέλφους, το Χρήστο το Βαλαβανίδη, που θα κάνει τον Εξενταβελώνη, ναι. Νεότερους συναδέλφους, την Αμαλία την Αρσένη, που είμαστε και μαζί στο σύριαλ. Ναι, τον Αλέξανδρο τον Μαυρόπουλο και πολλά και πολλά άλλα παιδιά σε σκηνικά του. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε, ναι, του Γαβαλά, θα τα πούμε. Και στην πρεμιέρα και θα έχουμε. Και μετά θα σκηνοθετήσω από τον καινούριο χρόνο, θα κάνω και αυτό. Στο Εθνικό πάλι, σας παρακαλώ. Μπράβο. Α, ήταν να μην πω το και θα πες και θα νομίζω το πες και θα σκηνοθετήσω. Μα είναι και μια καταξίωση για να ηθοποιώ κακά τα ψέματα, έτσι το Εθνικό. Μια χαρά. Εντάξει, όταν έχεις κάνει μια πορεία ζωής βέβαια και καριέρας, θα μου επιτραπεί έτσι να πω, δεν ξέρω κατά πόσο... Ναι, είναι καλό, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν νομίζω ότι πάντα σε καταξιώνει η πορεία σου στο χώρο, έτσι, η αντοχή σου, η διάρκεια, ο κόσμος που σε αγαπάει και σε στηρίζει. Και φυσικά, επειδή πολλές φορές μου είχε τύχει να με ρωτήσει κόσμος, θεατές, αν έχω παίξει στο Εθνικό, και πάντα ένιωθα, λέω, κοίταξε, γιατί με ρωτάνε. Ναι. Και όντως είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι κάπου το έχουν στο μυαλό τους. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να αποχαιρετιστούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τους νικητές για τα Flexbook. Η Ρώ, θα με βοηθήσει να μου πεις το πρώτο stop. Ναι. Πες μου όπου ήταν. Stop. Λοιπόν, κάτσε. Μπαρσούκι. Ελένη, συγχαρητήρια. Κερδίζεις 5. Ένα. Πες. Το πρώτο πάνω-πάνω. Το κάτω-κάτω ή το πάνω-πάνω. Το πάνω-πάνω. Περίμενε. Ο τελευταίος που έστειλε. Ρε, ο τελευταίος ή ο πρώτος. Το πάνω... Ο τελευταίος που είναι πρώτος. Ωραία. Να το. Βαλεριούλα. Είναι η Βαλέρια Σαργκάνη. Α, Σαργκάνη. Συγχαρητήρια. Κερδίζετε. Μην ανησυχείτε. Έχουμε πολλά σημειωματάρια. Όλη τη βδομάδα θα σας δίνουμε αυτά τα δωράκια. 10 παρα 10. Αστέρας Ραχούλας. Πες μου λίγο στις πρεμιέρες, έχεις κάποιο εθιμοτυπικό, δηλαδή καλείς φίλους στο σπίτι, έχετε παραγγείλει. Τώρα και με μπάλα θέλει πίτσα, σου βλέπω. Εντάξει, κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε έτσι, κάτι απλό. Τέλεια. Ναι, εννοώ και με την οικογένεια και τα λοιπά. Καλή αρχή, Ρώμα. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι θα. Θα μας αγαπήσει, θα μας αγαπήσει, ελπίζω, ο κόσμος. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε το μεσημέρι στην Ελένη Μενεγάκη. Είμαστε. Ωραία, θα περιμένουμε να σας δούμε. Τη Μανούλα έφυγε, εδώ είναι. Εδώ είναι, εγώ θα πάμε για καφεδάκι. Θα μιλήσω το μεταγραφείο με το σωματείο που έχει τα λεφτά. Εσύ ξέρεις που πας, αγόρι μου. Ολυμπιακό. Σωστό. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.